Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στη μηχανή του χρόνου που σήμερα μας ταξιδεύει στην Αμερική των πρώτων Ελλήνων μεταναστών που έφυγαν από την παύτοχη Ελλάδα για να επιβιώσουν, να στείλουν χρήματα στις οικογένειές τους και να μαζέψουν πρίκα για τις αδερφές τους που ήταν μια ιερή υποχρέωση. Στην Αμερική του 1900 το περιβάλλον για τους μεσογειακούς λαούς ήταν εχθρικό. Οι Αγγλοσάξονες είχαν δομήσει μια ρατσιστική κοινωνία με φυλετικούς διαχωρισμούς. Όσο και αν σήμερα ακούγεται αδιανόητο, οι Έλληνες δεν θεωρήθηκαν λευκοί και συγκρίθηκαν με τους μαύρους προϊνσκλάβους. Τελικά τους κατέταξαν σε μια ενδιάμεση κατάσταση, αφού πρώτα ένας διάσημος ανθρωπολόγος επισκέφτηκε την Ελλάδα για να εξετάσει τα γενετικά χαρακτηριστικά του λαού μας. Μάλιστα έγραψε και μια έκθεση πάνω στην οποία βασίστηκε η αντιμετώπιση της πολιτείας απέναντι στους Έλληνες. Κυρίες και κύριοι, οι πρώτοι μετανάστες ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Μόνο για τις βρώμικες και δύσκολες εργασίες και αντιμετωπίστηκαν με προκατάληψη που οδήγησε ακόμα και σε πογκρόμ, όπως θα δείτε στην έρευνα της εκπομπής που ταξίδεψε στην Αμερική και μίλησε με ειδικούς που ερεύνησαν το θέμα. Το ρεπορτάζ είναι συγκλονιστικό και καταρρύπτει το μύθο του ευκατάστατου Έλληνα μετανάστη με τα δολάρια και τα πουρα. Τουλάχιστον αυτό δεν συνέβη παρά σε σπάνιες περιπτώσεις πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τις δύο πρώτες δεκαετίες του 1900 τα υπεροκεάνια μετέφεραν στα αμπάρια τους περίπου 10 εκατομμύρια μετανάστες από την Ανατολική και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη στην Αμερική. Η Ευρώπη εν γέννη βρισκόταν σε μια εξαιρετικά ταλανισμένη πολιτική κατάσταση. Έτσι λοιπόν μεγάλα κύματα ανθρώπων, όχι μόνο από την Ιρλανδία αλλά και από άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης και από τη Ρωσία, διέφευγαν προς την Αμερική. Η Αμερική των παλαιών μεταναστών όμως δεν είναι πρόθυμη να δεχθεί το νέο κύμα μετανάστευσης. Οι Αγγλοσάξονες που κυριαρχούν έχουν δομήσει μια κοινωνία με φυλετικές διακρίσεις και ρατσιστικά πρότυπα. Οι Αγγλοσάξονες θεωρούν ότι είναι μια ανώτερη φυλή, είναι ανώτερη πολιτισμικά, είναι ανώτερη πολιτικά, είναι ανώτερη σαν τύπος, σωματικός τύπος και βιολογικά, και η εισροή μεταναστών από την Νότια Ευρώπη και από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίοι ακριβώς δεν φαίνονται όπως το πρότυπο του Αγγλοσάξονα, δημιουργεί ένα τεράστιο ερωτηματικό. Σήμερα ακούγεται εξωφρενικό. Τότε όμως μπήκε ουσιαστικά το ερώτημα εάν οι Έλληνες και γενικά οι λαοί της Μεσογείου είναι λευκοί. Η κοινωνία είναι διαμορφωμένη φυλετικά. Αυτοί οι μετανάστες εξετάζονται με φυλετικούς όρους. Παραδείγματος χάρη, η κύρια ερώτηση την οποία η κοινωνία ρωτάει ξανά και ξανά και ξανά, είναι αυτοί οι μετανάστες λευκοί? Τι λες παιδί μου, τους είχαν σαν τη μαύρη ράτσα. Οι Έλληνες δεν ήταν, δεν τους εκτιμούσαν τους Έλληνες. Τους λέγανε greasy Greeks, παλιοέλληνες, worthless Greeks. Εντάξει, όπως είχαν τους Κινέζους. Δηλαδή οι Ιταλοί και οι Έλληνες, όλοι αυτοί από το Μεσόγειο, ήταν κάτω από τους άλλους. Μουσική
Ο Έλληνας ο οποίος ίσως να έχει λίγο πιο σκούρο δέρμα, ο Έλληνας ο οποίος ίσως να έχει να περπατάει κάπως διαφορετικά, αυτός ο οποίος έχει να έχει κάπως μια διαφορετική κορμοστασιά ή διαφορετική μύτη, αυτά είναι όλα διακριτικά χαρακτηριστικά τα οποία τον διαφοροποιούν από τον Γερμανό μετανάστη πριν από στο παρελθόν και τον Άγγλο μετανάστη, και αυτόματα υπάρχει μια διαφοροποίηση στην κοινωνία, και αυτό τους δίνει σινιάλα ότι οι Έλληνες δεν ανήκουν στη λευκή φυλή. Δεν τους θεωρούσαν λευκούς, τους θεωρούσαν μια κατηγορία λίγο πάνω από τους μαύρους ή σχεδόν ίδιους με τους μαύρους. Το ερώτημα εάν οι Έλληνες ήταν λευκοί ήταν τόσο σοβαρό που έγινε ειδική έρευνα από ένα σημαντικό επιστήμονα της εποχής. Προς τα τέλη του 1910, ο ανθρωπολόγος Χέρνι Πράτ Φέρτσάιλντ έρχεται στην Ελλάδα για να μελετήσει εμπεριστατωμένα τους Έλληνες και να διαπιστώσει σε ποια φυλή ανήκουν. Δηλαδή έκανε επιτόπια έρευνα και στην Ελλάδα, έκανε επιτόπια έρευνα και στις κοινότητες των Ελλήνων μεταναστών, ακριβώς με το σκοπό να προσπαθήσει να καταλάβει ποιοι είναι οι Έλληνες φυλετικά και επακόλουθα φυσικά εάν θα συνεισφέρουν θετικά στην κοινωνία ή θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία. Ο οποίος δημοσίευσε το 1911 ένα βιβλίο, 250-300 σελίδες. Ο τίτλος είναι «Ελληνική μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες» και δημοσιεύθηκε από το εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου του Yale, το οποίο φυσικά έχει τρομερό κύρος. Ο Φέρτσάιλντ, για να παρουσιάσει τα συμπεράσματά του, συγκρίνει τους Έλληνες με τους Νέγρους. Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα απόσπασμα, το οποίο είναι ενδεικτικό από ακριβώς από αυτόν τον λόγο που ξανά τοποθετεί τους Έλληνες σε σύγκριση με τους λευκούς, αλλά επίσης σε σύγκριση και με τους μαύρους. Οπότε σε μετάφραση της Πελαγίας Μαρκέτου, ξανά είναι από το 1911, οπότε οι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται είναι από εκείνη την εποχή. Λέει ο Fairchild, η περίπτωση των σύγχρονων μεταναστών μοιάζει πάρα πολύ με την περίπτωση των Νέγρων. Οι νεοφερμένοι, βεβαίως, τις περισσότερες φορές έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα αντί για σκούρο. Όμως στο μυαλό του μέσου Αμερικανού, οι σύγχρονοι μετανάστες θεωρούνται εν γέννη κατώτεροι λαοί, φυλές που τις περιφρονεί και δεν θέλει να τις συναναστρέφεται με όρους κοινωνικής ισότητας. Δουλειά του ξένου είναι να μπει στις στοές, στα χιτήρια, στους υπονόμους, στην αποπνικτική ατμόσφαιρα των εργοστασίων και των εργαστηρίων, έξω στους δρόμους και στους σιδηροδρόμους, κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού ή το ορμητικό χιονόνερο και το χιόνι. Και αν αποδειχθεί πραγματικός άντρας και να ερχηθεί σε καλύτερη κοινωνική σειρά και πλουτίσει και τακτοποιηθεί, πολύ καλά να τον δεχτούμε έπειτα από μία-δύο γενιάς. Προς το παρόν όμως βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από εμάς και εναπόκειται σε εκείνον να αποδείξει το αντίθετο. Οι Έλληνες, σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο, ήταν κατώτερη φυλή μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. When the Greeks came here initially, and I'll speak for my father, for any immigrant, and for my grandfather, you weren't welcomed into the American culture, let's say. You were an outsider. You were an immigrant. You were an immigrant, and you had to prove yourself. Μετά τον Αμερικανικό εμφύλιο, η ρατσιστική οργάνωση Ku Klux Klan διαλύθηκε. Το 1915 ανασυστάθηκε μετά από μια ρατσιστική ταινία του David Griffith με τίτλο «Η γέννηση ενός έθνους». Η
ταινία έγινε αφορμή ώστε η οργάνωση να αποκτήσει αμέσως εκατομμύρια μέλη, που αυτή τη φορά εκτός από τους μαύρους κυνηγούσαν και τους μετανάστες του Ευρωπαϊκού Νότου. Οι Έλληνες είχαν να αντιμετωπίσουν ένα θανάσιμο κίνδυνο. Ku Klux Klan went after Greeks because they were taking poor white jobs, and so the Ku Klux Klan would burn down Greek businesses, would kill Greeks, kill Greek workers. Το 1920 η ρατσιστική οργάνωση είχε μεγάλη πολιτική δύναμη. Μέλη της ήταν γερουσιαστές και κυβερνήτες. Όπου η Klan, επειδή θεωρείται ότι είναι νόμιμη, τα μέλη της δεν καλύπτουν το πρόσωπό τους, γιατί για αυτούς δεν είναι ντροπή. Οι ρατσιστές της οργάνωσης, με κυβερνητική κάλυψη πλέον, αναλαμβάνουν δράση. Σε μια πόλη της Νεμπράσκα, η δράση της Ku Klux Klan ήταν τραγική. Έκαψαν δηλαδή ολόκληρη την Greek Town, την ελληνική πόλη που ήταν εκεί, ένα μικρό χωριό θα λέγαμε σήμερα. Μποϊκοτάρει τα εστιατόρια των Ελλήνων μεταναστών, απειλεί τους πελάτες τους και αναγκάζει τους Έλληνες ιδιοκτήτες να τα πουλήσουν και να τα πουλήσουν σε χαμηλές τιμές. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι πινακίδες έξω από μαγαζιά αμερικανικά έγραφαν «Καθαρόαιμοι Αμερικάνοι, όχι Αρουραίοι, όχι Έλληνες». Η Χέλεν Παπανίκολας, ιστορικός, μας λέει ότι η μητέρα της σε κάποιο σημείο ονειρεύτηκε ότι ο γείτονάς της ήρθε στο σπίτι και της λέει «Είμαστε όλοι κλάν». Οπότε υπάρχει ένας εκφοβισμός ο οποίος περνάει μέσα, διαπερνάει την ψυχή των μεταναστών. Είναι πολύ σημαντικό.